Ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ακάμα που είπες, καθώς αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο θα πάρει την τελική απόφαση, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πάρει την τελική απόφαση και την Πέμπτη θα ενημερωθούν οι κοινότητες για τα αντισταθμιστικά μέτρα. Η σύσκεψη είχε προγραμματιστεί για χθες, μια σύσκεψη η οποία αναβλήθηκε. Ωστόσο, είχαμε μια παρέμβαση χθες και μια προειδοποίηση από τις εταιρείες σκυροδέματος, οι οποίες απειλούν ότι αν δεν περιληφθεί στο τοπικό σχέδιο η επέκταση λατομικών ζωνών στην Ανδρολίκου, θα κατέλθουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Είχαμε κινητοποιήσεις και λίγες ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές, αν θυμάστε, που είχαν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού με μπετονιέρες, ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξελίξεις σε σχέση με το τοπικό σχέδιο και την λατομική ζώνη στην Ανδρολίκου. Επανέρχονται τώρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει πρόνοια για επέκταση της λατομικής ζώνης στην Ανδρολίκου, θα κατέλθουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Επίσης, να σας πω ότι και οι κοινοτάρχες του Ακάμα εξετάζουν το ενδεχόμενο σε ένδειξη διαμαρτυρίας να μην πάνε στη σύσκεψη της Πέμπτης που έχει συγκαλέσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν θα περιμένουν πρώτα να ακούσουν και μετά να τοποθετηθούν, Κωστά? Ναι, αλλά επειδή τους είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι θα προηγούνταν συνεννόηση, ενημέρωσή τους και διαβούλευση για τα αντισταθμιστικά μέτρα, θεωρούν το γεγονός ότι δεν έγινε αυτή η συσκέψη της Δευτέρας και ότι θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά θα τους ενημερώσουν, ότι ουσιαστικά είναι κατόπιν εορτής και ότι δεν θα έχει και κανένα νόημα η σύσκεψη αυτή στην οποία τους έχουν καλέσει την Πέμπτη. Ως αντίδραση δηλαδή που δεν ενημερώθηκαν εκ των προτέρων και θα... Εξετάζουν, όπως είπα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην παραστούν στην σύσκεψη. Από ποιες κοινότητες θα έχουμε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, εκτιμάς εσύ? Η μεγαλύτερη αντίδραση είναι από την κοινότητα της Σύνιας, λιγότερο από τις υπόλοιπες κοινότητες, αλλά όλες οι κοινότητες θεωρούν ότι αδικούνται με τις πρόνοιες οι οποίες περιλαμβάνονται στο τοπικό σχέδιο. Παρότι έγιναν τροποποιήσεις, κάποιες τροποποιήσεις, θεωρούν ότι τα βασικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα της μεμονωμένης κατοικίας, τους επηρεάζει άμεσα και θεωρούν ότι οι πρόνοιες του τοπικού σχεδίου θα είναι καταστροφικές για τους ίδιους και τις περιουσίες τους. Πολύ δύσκολο θέμα και θα το συζητήσουμε, έχω να σου πω και στην συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι σε εκκρεμότητα για περισσότερο από 30 χρόνια. Ακριβώς. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν...